Κυρία Ειρήνη, καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Βρισκόμαστε εδώ στον Ερυθρό Σταυρό, πάντα δίπλα στον πολίτη. Τι έχετε να μας πείτε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και τη χρονιά που ξεκινάει και ποιες είναι αυτές οι αδύναμες οικογένειες που έχουν την ανάγκη σας? Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Για άλλη μια φορά εδώ στον Ερυθρό Σταυρό, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για ευάλωτες οικογένειες και μοναχικά άτομα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στις λίστες του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά τρόφιμα από προσφορές των συμπολιτών μας. Κάποια τρόφιμα έδωσε το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Κρητικός. Το Ράδιο Πρώτο βοήθησε πάρα πολύ, γιατί και εκεί συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα. Η κυρία Πόπη Φωλιά, την οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε, και την οικογένειά της μας διαθέτει πάντα τον χώρο όπου γίνεται η συγκέντρωση και η δεματοποίηση των τροφίμων, και από αύριο ξεκινάει και η διανομή. Πιστεύω ότι μέσα από τα σχολεία είχατε κάποια βοήθεια, μαζεύαν κάποια τρόφιμα και σας έδιναν ή όχι? Ναι, από τα σχολεία συγκεντρώναμε αρκετά, αλλά προς το παρόν είναι κλειστά, οπότε φέτος, αυτό ναι, δεν το είχαμε. Ευτυχώς όμως συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά τρόφιμα από τους συμπολίτες μας. Έστειλε και η Κεντρική Αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κάποια τρόφιμα. Οπότε κάναμε, όπως θα δείτε, πλούσια δέματα. Θα σας πει και η υπεύθυνη της ομάδας σε πόσες οικογένειες και πόσα δέματα έχουμε να μοιράσουμε. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ετοιμάσει 250 δέματα. Θα εξυπηρετήσουμε περίπου γύρω στις 150 οικογένειες. Και όπως κάθε χρόνο στη λίστα μας έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό οικογενειών, και στην πορεία πάντα προκύπτουν περισσότερες, οπότε μπορεί το 150 να αυξηθεί. Θέλω και εγώ να πω, όπως προείπε η κυρία Πρόεδρος, ότι ευχαριστούμε τον κόσμο και τα σούπερ μάρκετ για τη βοήθειά τους. Θέλω να πω ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που συγκεντρώσαμε φέτος από τη δράση που κάναμε τον Ιούνιο. Γιατί λόγω κατάστασης δεν δώσαμε τρόφιμα το Πάσχα, δώσαμε τον Ιούνιο. Αυτή τη φορά η αγάπη του κόσμου ήταν περισσότεροι, μπορώ να πω. Πιστεύετε θα είναι δύσκολη χρονιά φέτος, θα έρθουν πιο δύσκολες μέρες? Θα είναι δύσκολες μέρες, αλλά και ο δικός μας ο ρόλος, όπως και όλων των εθελοντών, είναι αυτός, να είμαστε κοντά στους αδύναμους, στους συμπολίτες μας πρώτα, κυρίως στο σπίτι μας βοηθάμε τη γειτονιά μας, για να νιώσουμε όλοι καλύτερα. Εύχομαι το 2021 να είναι καλύτερο σίγουρα από το 2020. Υπάρχουν συμπολίτες που σας παίρνουν, επιχειρηματίες που σας ρωτάνε αν έχετε ανάγκη? Για δικό τους όφελος ή για να βοηθήσουμε? Όχι, για εσάς, αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια για να σας... Η αλήθεια είναι ότι, όπως προείπε και η κυρία Πρόεδρος, είχαμε βοήθεια από τον Σκλαβενίτη, από τα σούπερ μάρκετ Κρητικός, να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια Χατζιάμαλου, και κάποιες οικογένειες που μας δώσανε λάδι, κάποια λωτριβία που μας δώσανε λάδι δωρεά. Να είστε καλά, καλή χρονιά, πάνω απ' όλα δύναμη, γιατί αυτό χρειάζεται σε εσάς. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Να είναι σίγουροι ότι τα τρόφιμα και οι προμήθειες οι υπόλοιπες πηγαίνουν στις οικογένειες που ομολογουμένως και αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη. Τους εθελοντές βέβαια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να βγει αυτή η δράση. Και επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πάντα βοηθάνε το έργο μας. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.